Με κάθε επισημότητα η πρέβαζα γιόρτασε το πουλιούχο της Άγιο Χαράλαμπο το πρωί του Σαββάτου. Την επίσημη δοξολογία τέλεσαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ιερισσού Αγίου Όρους κ. Θεοκλήτου και συλλειτουργούντων του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. κ. Νικηφόρου και του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. κ. Χρυσοστόμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. Παν των ημών των προσελφόντων εν κατανήξη επί τη τελέση τη θεία μυσταγωγία τάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών, των διευλόγου αιτία απολυθέντων, των εναστενία κατακειμένων, των εμφλήψη ανεργία και εξαρτήσει αδερφών ημών, όν τα ονόματα ζών των αδερφών εμνίστημεν εν τη Αγία και Ιερά Προθέση και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου Ιερέως και Χαρονάμπου Ιερέως. Νηστεί Κυρίως ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία πάντοτε νύτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρία τη λήξη γεραμένα να ημδήμων προκατόχων ημών. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα το ψυχών και το σωμάτων ημών. Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της Πρέβεζας.
πλήθος κόσμου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου της πόλης του Αγίου Χαραλάμπους. Το παρόν έδωσαν κοινοβουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι της περιοχής. Από την καρδιά μου εύχομαι στον λαό της Πλεβέζης, στην Ιερά Μητρόπολη της Πλεβέζης και στον δεσπότη της να έχει δύναμη και υγεία επί έτη πολλά, να γιορτάζουμε έναν τέτοιο Άγιο, τόσο φιλόλαο, αλλά και με έναν λαό τόσο φιλόθεο. Στο Σεβασμιότατο, έτη πολλά και ευλογημένα, και στον λαό καλύτερα χρόνια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και ενωμένοι, χωρίς να ξεπουλήσουμε κάτι από τη πίστη μας. Έτη πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, θέλω να ευχηθώ υγεία, δύναμη, ευτυχία στους ανθρώπους, έμπνευση και πάνω απ' όλα προστασία από τον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίον τιμήσαμε σήμερα και χθες το βράδυ, να μας εμπνέει, να μας ενισχύει, να πρεσβεύει για όλους εμάς, για την πόλη του, αλλά και για όλο τον κόσμο, και να μας φωτίζει και τους άρχοντες αυτής της χώρας να παίρνουν σωστές αποφάσεις και όλους εμάς να μας τηρούν σε ενότητα, γιατί μέσα από την ενότητα μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στην Πρέβεζα. Βρισκόμαστε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Πρέβεζα, η οποία τιμά τον πολιούχο της με πλήθος κόσμου, όπως είδατε κι εσείς, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Η ορθόδοξη πίστη μας είναι ζωντανή και τέτοιες μέρες πραγματικά θα πρέπει όλοι να τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για την πίστη, θυσιάστηκαν για τον Χριστό, θυσιάστηκαν για την αγάπη που η Ορθόδοξη Εκκλησία εκπέμπει. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο πολιούχος μας. Χρόνια πολλά σε όλους καταρχήν. Ο πολιούχος και μεγαλομάρτυρας και ιερομάρτυρας Άγιος Χαράλαμπος, που από το 1854 έσωσε την πόλη από την Πανόλη, έτσι και τώρα και σήμερα προσευχόμαστε όλοι μαζί για να μας προστατεύει και να μας κρατάει υγιείς με όλα αυτά τα χαμόγελα στο σπίτι μας και την ευτυχία. Μεγάλη μέρα για την πόλη της Πρέβεζας, η επίσημη, η υφυπουργός κυρία Κεφάλα και όλοι και από την περιφέρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή όλων αυτών των αιρετών και δημάρχων όμορων νομών και των δημάρχων του Ζηρού και της Λευκάδος. Πραγματικά να μας δίνει την ευλογία ο Άγιος Χαράλαμπος και να είμαστε όλοι υγιείς. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικότερα στους εορτάζοντες. Είναι μια εορταστική ημέρα, μια πανηγυρική ημέρα για την Εκκλησία μας, για την πόλη της Πρέβεζας. Εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά σε όλους τους Πρεβεζιάνους, όλες τις Πρεβεζιάνες. Μια μέρα γιορτής που έχει έρθει αρκετός κόσμος, ο οποίος πλέον είναι πιο κοντά στην Πρέβεζα και με το καινούργιο τον οδικό άξονα, τον άκτιο Αυρακία. Και καλό όλο τον κόσμο που μας βλέπει να έρθει στην Πρέβεζα, να αγκαλιάσει αυτή την πόλη, μια πόλη η οποία είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι μια γιορτινή ημέρα για την Πρέβεζα. Γιορτάζει ο πολιούχος μας, ο Άγιος Χαράλαμπος. Ευχαριστούμε όλους όσους βρεθήκατε σήμερα στην πόλη μας και γιορτάσετε μαζί μας, όλους τους προσκεκλημένους, όλους τους φίλους και τον απλό κόσμο που ήρθε σήμερα στην Πρέβεζα και μας επισκέφθηκε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία, χαρά, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε ως κοινωνία και ως χώρα, και πραγματικά να είναι το επόμενο διάστημα να είναι μια περίοδος χαράς και ευτυχίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, πραγματικά είναι μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα που δείχνουμε την πίστη μας σαν τον Άγιο Χαράλαμπο. Έτσι όλοι μας οφείλουμε να είμαστε πιστοί στον Χριστό, στο Θεό μας. Για εμάς σήμερα στην Πρέβεζα, όπως τα είδατε κιόλας, ήταν πολύ γιορτινή ημέρα και θα συνεχιστεί όπως προβλέπετε. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ναι, είχα μια πρόσκληση από τον Δήμαρχό σας, τον κύριο Γεωργάκο, αλλά και από τον κύριο Ζιγούρη και από τον Σεβασμιότατα, και γνώριζα βέβαια ότι θα ερχόταν και η υφυπουργός κυρία Κεφάλα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή πραγματικά, με συγκίνηση, να ευχηθώ σε όλους υγεία και προκοπή και να έχουμε την μεγάλη ευχή από εκεί που βρίσκεται ο Άγιος Χαράλαμπος. Γιατί πραγματικά η κοινωνία χρειάζεται παραδείγματα και ηγέτες φωτισμένους. Και ο Άγιος Χαράλαμπος υπήρξε πιστός στις ιδέες και στη χριστιανοσύνη του. Και πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε τον ορθό δρόμο. Εύχομαι υγεία και προκοπή σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Πρεβεζάνους και στις Πρεβεζάνες. Με υγεία και με την ευκαιρία αυτή και καλή χρονιά που δεν έχουμε πει,
και ο Πολιούχος να μας φυλάσει όλους εμάς και να μας έχει υπό τη σκέψη του. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μέρα χαράς, μέρα φώτισης και γιορτής για την πόλη μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Φώτιση και ζεστασιά στις καρδιές όλων. Και πραγματικά ο Χριστός να είναι βοηθός όλων μας στην πορεία μας. Στην πορεία μας ως ανθρώπους και σε εμάς λίγο περισσότερο που ασχολούμαστε με τα κοινά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι μαζί μας ο Άγιος Χαράλαμπος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια. Υγεία σε όλους μας. Πάρα πολύ κόσμο σήμερα στην Πρέβεζα, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Συνηθίζεται στην ημέρα του Αγίου, την ημέρα του Αγίου Χαραλάμπος να υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ναι, γιορτάζει ο Πολιούχος μας, να είμαστε καλά όλοι και του χρόνου και ευχές. Και να είναι καλά και ο Αντιπρόεδρος, ο Αντιδήμαρχος μάλλον. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζει η Πρέβεζά μας σήμερα. Χρόνια πολλά στους Χαράλαμπους, χρόνια πολλά για την Πρέβεζά μας και να έχουμε υγεία για όλη την Πρέβεζα και για όλη την Ελλάδα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία. Οι κυρίες θα μας μιλήσουν, θα μας πούνε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Πρέβεζα, σε όλο τον κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Πάντα έχει κόσμο στον Άγιο Χαράλαμπο στην Πρέβεζα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά για την Πρέβεζα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τι έχετε να πείτε, είναι μεγάλη μέρα για την Πρέβεζα. Ναι, είναι μεγάλη μέρα για την πόλη μας. Έχει ωραίο καιρό, έχει κόσμο. Αυτά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά και του χρόνου. Η Πρέβεζα είναι πολύ ωραία πόλη, είναι ο Πολιούχος σήμερα που γιορτάζουμε και να είναι καλά όλος ο κόσμος.